παρακολουθούσα, θα έλεγα, με μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά και ταυτόχρονα και αυτό νομίζω είναι και η μαγεία αυτού που, του μηνύματος που μεταφέρει, και με ένα χαμόγελο. Δείχνει μια δύναμη ψυχής και έναν άνθρωπο ο οποίος αντιμετωπίζει μια πραγματικά μεγάλη δυσκολία και αναπηρία, αλλά δεν σου βγάζει ένα συναίσθημα ίχτου. Μάλλον εγώ χαμογελούσα με τον τρόπο που περιέγραφε, τον τρόπο που συναστρέφεται με τους, με τους φίλους της και τις φίλες της. Νομίζω και ότι ξέρετε, αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα τελικά. Νομίζω ότι το μήνυμα που στέλνει η Μαρία είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο, ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν λύπηση, δεν έχουν ανάγκη από ίκτο, έχουν ανάγκη από υποστήριξη. Είτε είσαι ανάπηρος, είτε δεν είσαι ανάπηρος. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη από αντίστοιχη υποστήριξη. Απλώς ο ανάπηρος θέλει κάποιες παροχές παραπάνω, σε βοήθεια. Ναι. Όλοι οι άνθρωποι και ιδιαίτερα σε υποδομές, ας πούμε. Ναι, ναι. Όλοι οι άνθρωποι και ιδιαίτερα οι ασθενείς δεν έχουν ανάγκη από ίχτο. Αυτό που έχουν ανάγκη είναι να μπορείς να τους αντιμετωπίσεις και να τους εξασφαλίσεις αυτά που δικαιούνται για τα θέματα υγείας τους, το πρώτο. Και το δεύτερο, να τους δώσεις τις ευκαιρίες να σου δείξουν ότι είναι κάτι πέραν από την αναπηρία τους. Ναι. Να μην μένεις σε αυτή την εικόνα. Και αυτό σου βγάζει η Μαρία. Δεν σου επιτρέπει να μένεις στην αναπηρία. Βλέπεις τη Μαρία, η οποία είναι ένα άτομο τετραπληγικό, αλλά δεν είναι η τετραπληγία που σου βγάζει προς τα έξω. Είναι η Μαρία. Είναι η Μαρία. Είναι η Μαρία. Εμένα αυτό ήταν. Και σημείωσα νομίζω και το όνομα της, διότι θα τη στείλω ένα μήνυμα. Να τη στείλετε μήνυμα. Μου έκανε φοβερή εντύπωση. Πριν τη στείλετε μήνυμα, να δείτε τα βίντεο. Και αν δεν γελάσετε, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, κυρία Κυριακίδου, είστε έτοιμοι για απολογισμό? Μια θητεία οδεύει προς το κλείσιμο. Ναι, οδεύει προς το κλείσιμο, βέβαια σε απολογισμό πρέπει να κάνουμε συνέχεια στο δικό μας το χώρο. Ναι, οδεύει προς το κλείσιμο, νομίζω στους επόμενους 1-2 μήνες θα αναλάβει νέα επιτροπή και σίγουρα θα κάνουμε και εμείς το δικό μας απολογισμό, αλλά θα κάνουν και οι πολίτες το δικό τους για το τι έχουμε καταφέρει. Ναι. Δεν έχουμε πετύχει αυτά τα τελευταία 5 χρόνια στο χώρο της υγείας. Εσείς ήσασταν άτυχη, τυχερή ταυτοχρόνως, υπό την εξής έννοια. Αναλάβατε ένα χαρτοφυλάκιο, στο οποίο μόλις αναλάβατε, μετά από λίγο καιρό, έσκασε η πανδημία του κορονοϊού. Ήταν πρωτόγνωρο αυτό για την ανθρωπότητα, για όλες τις ζωές μας, για τα κράτη, για τους μηχανισμούς, για την οικονομία, για όλα. Και το διαχειριστήκατε εσείς. Διαχειριστήκατε πολύ σοβαρά ζητήματα με τα φάρμακα, με την ασφάλεια τροφίμων. Ήταν ένα βάρος το οποίο δεν ξέρω αν σας ήρθε ξαφνικά και το διαχειριστήκατε όπως το διαχειριστήκατε. Ήσασταν έτοιμοι, το διαχειριστήκατε, θεωρείτε καλά? Πιστεύω ότι καμιά χώρα, κανένας άνθρωπος δεν ήταν έτοιμος για αυτό που συνέβη. Είχαμε μια πρωτόγνωρη, όπως είπατε και εσείς, κρίση, μια πανδημία, και ήταν φανερό ότι κανένας δεν ήταν έτοιμος να το αντιμετωπίσει. Αλλά είπατε στην αρχή ότι ήμουν άτυχη, τυχερή. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι δεν βλέπω τον εαυτό μου ότι ήμουν άτυχη. Θεωρώ ότι ήταν μια τεράστια πρόκληση, αλλά μου έδωσε και τεράστιες ευκαιρίες. Έδωσε τεράστιες ευκαιρίες να αλλάξουμε τα δεδομένα, το πώς αντιμετωπίζουμε τα θέματα υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Που είμαι βέβαιη ότι αν δεν είχαμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρωτόγνωρη κρίση, δεν θα γινόντουσαν αυτές οι για μας σημαντικές αλλαγές και να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας. Και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, όταν αναλάβαμε, προϋπολογισμός της υγείας για 7 χρόνια, για 27 κράτη-μέλη, ήταν 418 εκατομμύρια ευρώ. Μέσα από το πρόγραμμα που εγκρίθηκε στον πρώτο χρόνο, το EU for Health, είχαμε έναν προϋπολογισμό που εγκρίθηκε στα 5,2 δις. Εκτόξευση του προϋπολογισμού. Μάλιστα. Και αυτό σου επιτρέπει πραγματικά να κάνεις αλλαγές και να δεις και να υλοποιήσεις και οράματα. Μάλιστα. Είμαστε έτοιμοι για μια νέα πανδημία? Ο μηχανισμός μας έμαθε, φτιάχτηκε, χτίστηκε για να μην κάνουμε τα ίδια λάθη? Είμαστε σίγουρα πιο έτοιμοι για μια νέα πανδημία. Δημιουργήσαμε τις συνθήκες ασφάλειας ώστε να μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιδράσει, όχι μόνο να αντιδράσει, να είναι πιο προετοιμασμένη, να μπορεί να προβλέψει και αντιδράσει σε συνθήκες μιας μεγάλης υγειονομικής κρίσης. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας δημιουργήσαμε τους πυλώνες για να λύσουμε προβλήματα που υπήρχαν εδώ και χρόνια, όπως παραδείγματος χάρη
την φαρμακευτική μεταρρύθμιση που χρόνια ακούγαμε για ελλείψεις φαρμάκων, χρόνια βλέπαμε ότι οι πολίτες δεν έχουν ίση πρόσβαση σε φάρμακα, μας έδωσε την ευκαιρία να προχωρήσουμε με μια πρόταση μετά από 20 χρόνια, ώστε να λύσουμε προβλήματα που προϋπήρχαν. Λύθηκαν τα προβλήματα, θεωρείτε? Πιστεύω ότι είμαστε σε έναν καλό δρόμο. Όταν και εφόσον προχωρήσουμε την υλοποίηση των προτάσεών μας, να δούμε την επίλυση των προβλημάτων. Ξέρετε, κύριε Μιχάλαρε, άλλαξε ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε την υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πια μια πολιτική προτεραιότητα. Θεωρώ ότι πρέπει να παραμείνει πολιτική προτεραιότητα. Και παρόλο που είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, έχουμε δει μέσα και από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εμβολίων, που κινηθήκαμε όλοι μαζί, και ανεξαρτήτως το που ζούσε ένας πολίτης, ναι, είχε πρόσβαση σε εμβόλια ταυτόχρονα. Πιστεύω ότι αυτό είναι και ο λόγος που άλλαξε ο τρόπος αντιμετώπισης της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και έγινε και κάτι άλλο. Έγινε και ένα μοντέλο αντιμετώπισης άλλων κρίσεων που είχαμε. Κρίσης της ενέργειας. Είδαμε ότι τα 27 κράτη-μέλη μαζί μπορούν να συνεργαστούν και να αντιδράσουν όλοι μαζί. Συντονισμένα. Συντονισμένα. Τα θέματα ασφάλειας. Δηλαδή αυτό που έγινε με την πανδημία και θεωρώ επιτυχημένος τρόπος αντίδρασης με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εμβολίων, έδωσε και τις βάσεις και τα θεμέλια για την αντίδρασή μας σε άλλες κρίσεις. Ξέρετε, ανακοινώσαμε ότι θα σας έχουμε σήμερα και ποια ήταν τα πρώτα ερωτήματα που φτάσανε κοντά μας. Να τα ακούσω. Εμβόλια. Ναι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κάνει κάποιες δηλώσεις, οι οποίες θεωρήθηκαν και αμφιλεγόμενες για την ασφάλεια τελικά ή για την αποτελεσματικότητα μάλλον των εμβολίων. Τελικά, τα εμβόλια που βάλαμε με μπροστάρισα την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, σήκωσε τη σημαία των εμβολίων και πήγε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα βάλαμε σωστά, κυρία Επίτροπε? Ήταν ασφαλή τελικά τα εμβόλια? Έφεραν αποτέλεσμα τα εμβόλια? Ήταν ασφαλή τα εμβόλια μέσα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Οποιαδήποτε φάρμακα και εμβόλια κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί ότι τα θέματα ασφάλειας είναι τα πιο σημαντικά. Ίσως αυτό που ο πολίτης διερωτάται είναι ότι υπήρχε μια, παρόλο που εμείς δίναμε τα σωστά μηνύματα, μια ίσως λαθασμένη αντίληψη ότι αν βάλω το εμβόλιο σημαίνει ότι δεν θα νοσήσω. Ναι. Εμείς δεν είναι αυτό που λέγαμε. Είναι ότι αν βάλεις το εμβόλιο έχεις λιγότερες πιθανότητες να νοσήσεις σοβαρά. Και αυτό που βλέπουμε τώρα, κύριε Μιχάλαρε, είναι τις επιπτώσεις του COVID με άτομα τα οποία έχουν αυτό που ονομάζεται long COVID, δηλαδή μακροχρόνιες επιπλοκές μετά από τον κορονοϊό, ότι έχει σχέση με την προστασία που είχαν ή αν δεν είχαν από τον εμβολιασμό. Οπότε θεωρώ ότι ναι, ήταν αποτελεσματικά, ναι, σίγουρα είναι ασφαλή, και το πιο σημαντικό είναι το ότι όλοι οι πολίτες είχαν ταυτόχρονη πρόσβαση. Μάλιστα. Με τις ίδιες συνθήκες. Όλα τα εμβόλια ήταν το ίδιο αποτελεσματικά, το ίδιο ασφαλή? Ας πούμε το AstraZeneca, γιατί αποσύρθηκε? Εκείνο, το πρώτο εμβόλιο που ήταν το AstraZeneca, ήταν εκείνο το οποίο φάνηκε στην πορεία ότι παρουσίαζε κάποιες επιπλοκές σε κάποια άτομα. Και ήταν το εμβόλιο το οποίο νομίζω ήταν οι πρώτοι τρεις μήνες. Αλλά όλα τα άλλα εμβόλια τα οποία είχαν ακολουθήσει, τα παρακολουθούμε συνέχεια. Ξέρετε, δεν σταματάει η παρακολούθηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα σύστημα για όλα τα φάρμακα και τα εμβόλια που κυκλοφορούν, που ονομάζεται φαρμακοεπαγρύπνηση. Ναι. Και όλα τα κράτη-μέλη, για οποιοδήποτε φάρμακο ή εμβόλιο, όταν έχεις μια παρενέργεια, πρέπει να αναφέρεται κεντρικά. Ναι. Και μαζεύουμε τα στοιχεία από όλες τις χώρες, οπότε ξέρουμε αν έχουμε μία παρενέργεια που εμφανίζεται περισσότερο από ό,τι στατιστικά αναμένεται. Και δεν έχουμε καμία ένδειξη για τα εμβόλια του COVID ότι υπάρχουν οποιοδήποτε έτσι κινδύνες. Τηλεθεάτρια ρωτάει, εμείς που βάλαμε AstraZeneca και αποσύρθηκε, να φοβόμαστε για το μέλλον? Όχι, καθόλου. Οι παρενέργειες ήταν παροδικές όταν για κάποια άτομα και ήταν πολύ περιορισμένο. Αλλά τώρα τα εμβόλια, τα υπόλοιπα που κυκλοφορούν εδώ και 4 χρόνια για το COVID, που είναι τα εμβόλια mRNA, συνεχίζουν να παρέχουν την ίδια προστασία και ασφάλεια. Θέλω οπωσδήποτε να σας ρωτήσω και για το ζήτημα των τροφίμων, της ασφάλειας τροφίμων, αλλά και για τη γεωργική παραγωγή. Είχαμε φασαρίες με τους αγρότες, οι οποίοι πραγματικά σε όλη την Ευρώπη βγήκαν στους δρόμους ανησυχώντας
και για την ουσία της δουλειάς τους και για την ουσία των τροφίμων. Θεωρώ ότι εγώ καταλαβαίνω απόλυτα τις ανησυχίες τους, διότι ζούμε σε πολύ δύσκολες εποχές. Αλλά δεν πρέπει να συνδέουμε τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια τροφίμων με τα θέματα που αφορούν την πρόσβαση. Και αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να μας απασχολήσει πολύ περισσότερο πηγαίνοντας μπροστά και στο μέλλον, είναι το πώς θα επηρεαστούν τα θέματα που αφορούν τους αγρότες μας από την κλιματική αλλαγή. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, κύριε Μιχάλαρη, που δυστυχώς τώρα βλέπουμε τις επιπτώσεις και στα θέματα υγείας. Και γι' αυτό ναι, πρέπει να θωρακίσουμε τους αγρότες και πρέπει να τους βοηθήσουμε ώστε να μπορούν πραγματικά να συνεχίσουν να παράγουν με έναν τρόπο που όμως θα δίνει και στον Ευρωπαίο πολίτη τα τρόφιμα που του παρέχουν και την ασφάλεια που ζητά. Αισθάνεστε ασφαλείς για το μέλλον των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Κύπρο? Αισθάνομαι ασφαλής εφόσον συνεχίσουμε να κινούμαστε μέσα σε αυτό το πλαίσιο που θα λαμβάνουμε υπόψη και θα κινόμαστε και προληπτικά για προβλήματα τα οποία πιθανόν να συμβούν όπως αυτά που έρχονται τώρα με την κλιματική αλλαγή. Τώρα, θέλω ένα σχόλιο σας. Είχαμε προηγουμένως έναν άνθρωπο ο οποίος μας μίλησε για τα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα. Υπάρχει πολύ μεγάλη έξαρση, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση, σωστή παιδεία απέναντι στο θέμα, συν ότι όλο και πιο νέοι άνθρωποι αναπτύσσουν ολοκληρωμένες σεξουαλικές επαφές. Σας φοβίζει αυτό το πράγμα? Θα έχουμε επάνωδο δηλαδή του τρόμου του HIV που είχαμε τη δεκαετία του 90. Δεν πρέπει να έχουμε επάνωδο του τρόμου. Αυτό ο τρόμος απέναντι σε μια οποιαδήποτε ασθένεια δεν είναι αυτό που επιθυμούμε. Αυτό που επιθυμούμε όμως είναι να μην υπάρχει εφησυχασμός. Και δυστυχώς, και έχετε απόλυτο δίκιο, ειδικά με το θέματα του HIV, υπάρχει ένας εφησυχασμός όπου δεν βλέπουμε στα κράτη-μέλη να υπάρχουν εκστρατείες ολόχρονα. Θυμόμαστε κάθε 1η του Δεκέμβρη σε όλες τις χώρες, ναι, στις περισσότερες, να μιλήσουμε για αυτόν τον ιό. Πρέπει να υπάρχει αυτή η ενημέρωση και πληροφόρηση και στα σχολεία και στους νεαρούς, στις νεαρές και σε όλο τον πληθυσμό συνέχεια. Και αυτή η πληροφόρηση πρέπει να είναι ολόχρονα, κύριε Μιχάλαρε. Ναι. Οπότε δεν μιλώ για τρόμο, αλλά δεν θέλω να υπάρχει εφησυχασμός. Μάλιστα. Τώρα, η επόμενη μέρα πώς βρίσκεται η Στέλλα Κυριακίδου? Η επόμενη μέρα βρίσκεται η Στέλλα Κυριακίδου να επιστρέφει στην Κύπρο και από εκεί και πέρα θα δούμε. Ξέρετε, είμαι ένα άτομο το οποίο συνεχίζει να είμαι απόλυτα στοχοπροσιλωμένη σε αυτό που κάνω σήμερα. Ναι. Και ακόμη με το δικό μας χαρτοφυλάκιο, η κάθε μέρα είναι σημαντική. Γι' αυτό προχωρώ με τη δουλειά μου και όταν και εφόσον αναλάβει η νέα επιτροπή, θα μπορώ να επιστρέψω πίσω και θα μπορούμε να συζητήσουμε για την επόμενη μέρα. Παραμένετε στην πολιτική, θα παραμείνετε, βέβαια, στην πολιτική. Πολιτική είναι ενεργό μέλος της πολιτικής και του κόμματος. Η πολιτική, κύριε Μιχάλαρε, είναι μέρος της ζωής μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια και η πολιτική είναι και τα θέματα με τα οποία ασχολούμαι. Η πολιτική είναι και η υγεία και η πρόσβαση σε συστήματα υγείας, υπηρεσίες, ναι, υγείας, είναι η εκπαίδευση, είναι τα πάντα. Γι' αυτό δεν μπορείς, εγώ δεν μπορώ να δω τον εαυτό μου ξαφνικά να μην ενδιαφέρουμε για όλα αυτά τα θέματα. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ να ολοκληρώσετε, σας ευχόμαστε τη θητεία σας. Εγώ ευχαριστώ. Ομαλά και χωρίς προβλήματα. Και εδώ θα είμαστε την επόμενη μέρα όμως, κυρία Κυριακίδου, να τα ξαναπούμε. Βεβαίως. Στη διάθεση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά από την Ευρωπαϊκή Επίτροπο. Να μιλήσουμε για την Παγκόσμια Μέρα Όρασης που διοργανώνεται η μερίδα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ευρωπαϊκό και η Ιεράρχη Επισκοπή και ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος σας προσκαλούν στην ενημερωτική ημερίδα με θέμα Παγκόσμια Ημέρα Όρασης. Αιτίες τύφλωσης. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Οκτωβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Από τις 9.30 το πρωί ξεκινάει περίπου γύρω στις 10. Ο σκοπός της εκδήλωσης είναι να ενημερωθεί ο κόσμος και η τοπική κοινωνία σε σχέση με τις αιτίες τύφλωσης και τις επιπτώσεις που έχουν στον πάσχοντα και το περιβάλλον του. Η επιστημονική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με τη φυσική παρουσία και την ενεργή συμμετοχή των συνέδρων επαγγελματιών υγείας, καθώς και με online σύνδεση με το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, παρακαλώ. Κυριακή 6 Οκτωβρίου, δωρεάν. Οφθαλμολογικός έλεγχος. Όσοι πιστοί, προσέλθετε. Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, τον κύριο Χρήστο Ανδρέου. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.